Η κατάσταση με τα ενίκια στην Αθήνα είναι τραγική. Δεν ξέρω αν είστε από αυτού του τυχερού που τα τελευταία χρόνια, ειδικά τον τελευταίο χρόνο, έψαχναν σπίτια στην Αθήνα για να τα νοικιάσουν. Ε, γιατί τι να τα κάνουν, να τα αγοράσουν, να γελάσουμε. Ε, και αν βρήκατε με την πρώτη ή αν έχετε δικό σας σπίτι ή αν δεν έχετε βρεθεί ποτέ στην ανάγκη να νοικιάσετε κάποιο σπίτι. Αν είστε από αυτούς τους τυχερούς ανθρώπους, πραγματικά πηγαίνετε να δώσετε ένα φιλί στον καθρέφτη σας, πάρτε σας ένα δώρο γιατί πραγματικά δεν ξέρετε από τι έχετε γλιτώσει. Αλλά ξέρω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, όχι όλοι σίγουρα, γιατί δεν μένουμε και όλοι στην Αθήνα και δεν είναι όλοι στο ενίκιο, τέλο πάντων. Ε, πολλοί τέλο πάντων έχουν βρεθεί, έχουμε βρεθεί στην πολύ άσχημη θέση του να Έχουμε νοικιάσει, να έχουμε ψάξει να νοικιάσουμε, έχουμε δει κάτι πράγματα που φανερώνουν μια τραγικότατη κατάσταση της οικονομίας, τη χώρας, νομίζω όλα μαζί, της ανθρωπότητας, γιατί όλο αυτό προφανώς έχει φέρει στην επιφάνεια για κάποια ζητήματα ανθρωπιάς ή μάλλον έλλειψης ανθρωπιάς που πιστεύω πραγματικά ότι θα έπρεπε να γίνει ντοκιμαντέρ για αυτό το πράγμα, το οποίο θα το βλέπουν, ξέρω εγώ, οι μελλοντικέ γενιέ και θα λένε, πω, πω, δείτε, οι καημένοι, ξέρω εγώ, που αναγκαζόντουσαν να μείνουν σε τέτοια σπίτια με τόσα λεφτά. Αν και, αν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, οι μελλοντικέ γενιέ θα βλέπουν αυτά τα ντοκιμαντέρ, θα βλέπουν ότι μέναμε σε ε, άθλια σπίτια με τόσα λεφτά και θα λένε πω, πόσο φτηνά ήταν τα σπίτια τότε. <laughs> Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για τα ενίκια. Πρώτα θα δούμε κάποια δεδομένα, κάποια γεγονότα και στη συνέχεια θα διαβάσω τι δικέ σα ιστορίε και μέσα από αυτέ θα πω και εγώ κάποια πράγματα που έχω βιώσει, γιατί εγώ τα τελευταία 10. 12 χρόνια, έχω αλλάξει τρία σπίτια στην Αττική και έχω δει πάνω από 20. Επομένω, έχω κι εγώ πολύ ωραίε εμπειρίε να μοιραστώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα νίκια ποιο είναι. Η τιμή του. Η τιμή του που έχει φτάσει στο Θεό. Γιατί έχει φτάσει στο Θεό, Προφανώ όλα έχουν ακριβήνει τη σημερινή εποχή, οπότε σιγά μην έμενε αυτό στην απέξω. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ τα τελευταία χρόνια. Αλλά η γενικότερη υψηλή τιμή των ε, σπιτιών στο κέντρο τη Αθήνα, στην Αθήνα γενικότερα, ε, οφείλεται φυσικά στη ζήτηση. Όταν προφανώ όλοι θέλουν να μείνουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή, είναι λογικό ότι ανεβαίνει η τιμή τη, μύτης. δεν το επικροτώ, αλλά έτσι λειτουργεί ο καπιταλισμό και το έχουμε καταλάβει όλοι πολύ καλά. Συγκεκριμένα, οι τιμέ στην Αθήνα αυξάνονται πιο γρήγορα από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Πρόσφατη έρευνα του πανελλαδικού κτηματομεσητικού δικτύου E-Real Estates αποκάλυψε ότι περίπου τα δύο τρίτα των κατοικιών που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας έχουν μίσθωμα πάνω από 600 ευρώ. Θα ακούσετε πάρα πολλούς να λένε ότι γι' αυτό ευθύνονται τα BNB, οι ξένοι που έχουν έρθει και έχουν αγοράσει όλα τα σπίτια στο κέντρο και τα έχουν κάνει BNB. Ναι, φυσικά και... Αυτό συμβάλλει στο να αυξηθεί η τιμή. Α πούμε, αν σε μια περιοχή όπω το Κουκάκι έχουν Άπειρα, BB και γενικά έχει αλλάξει όλη η περιοχή και έχει γίνει τουριστική κλπ. Είναι λογικό ότι θα αυξηθούν οι τιμέ όλων των σπιτιών, είτε είναι για βραχυπρόθεσμη διαμονή, είτε για μακροπρόθεσμη. Αλλά τα BB αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό. Όλων των σπιτιών τη Αθήνα. Ένα ποσοστό τύπου 5-6%. Επομένω, όταν κάποιο ιδιοκτήτης το ρίχνει εκεί, δηλαδή λέει, α πούμε, ότι ε, σα το, νοικιάζω το σπίτι 600 ευρώ τα 30 τετραγωνικά, επειδή έχουν ανέβει τιμέ, επειδή BNB κλπ. Το κάνει προφανώ για να κρυφτεί πίσω από την σχροκέρδιά του, πίσω από την ε, φιλοχρήματο. Ποια είναι η λέξη? Φιλοχρήματο. Φιλο χρήματος. Ποιο λέει ε, από αυτά τα, τα seven scenes... Απληστία ή απληστία του τέλο πάντων τον φέρνει σε αυτή την κατάσταση. Δικό του είναι όσο θέλει το κοστολογεί. Όχι. Τα σπίτια είναι βασική ανάγκη, επομένως θα έπρεπε να υπάρχει κάποια προστασία απέναντι σε αγαθά τέτοιου τύπου και θα έπρεπε να υπάρχουν και νόμοι που θα προστατεύουν λίγο περισσότερο ή βασικά να προστατεύουν καν τον ενοικιαστή. Για παράδειγμα, το ξέρετε ότι δεν υπάρχει κανένας νόμος που να απαγορεύει στους ιδιοκτήτες να ανεβάσουν όσο γουστάρουν την τιμή του σπιτιού. Κανένα. Αυτοί μπορούν να αποφασίσουν να το κάνουν όσο θέλουν και μετά ο ενοικιαστή θα πρέπει να ανταπεξέλθει σε αυτό οικονομικά. Δεν υπάρχει κάποιο νόμο που να τον προστατεύει. Και αυτό είχε ω αποτέλεσμα τον περασμένο χρόνο ή τα περασμένα χρόνια να δούμε αύξηση του ενοικίου μέχρι και 50-60 και παραπάνω τη 100. Αυτό που συνέβη και στο προηγούμενο σπίτι. Τέλο πάντων. Στο προηγούμενο μου σπίτι δεν ανέβηκε το ενίκιο όσο ήμουν εγώ εκεί, δεν έφυγα γι' αυτό. Αλλά μετά Ανέβηκε η αγγελία, είδα ότι ανέβηκε η αγγελία για το συγκεκριμένο σπίτι και ήταν η τιμή πάνω 60-70%. <laughs> Εν πάση περιπτώσει, σήμερα η μισθή είναι τραγική, τα σπίτια είναι πανάκριβα, η ζωή ολόκληρη είναι πανάκριβη και είναι μια πραγματικότητα αυτό που, ένα πρόβλημα που χρειάζεται αντιμετώπιση. Πρέπει οπωσδήποτε να γίνει κάτι. Όμω, όπω σε όλε τι κρίσει, έχουν βγει προ τα έξω. Οι πραγματικοί χαρακτήρε των ανθρώπων, κάποιων ανθρώπων φυσικά, που νομίζουν, ας πούμε κάποιοι, ότι επειδή του ανήκει ένα σπίτι και στο νοικιάζουν, θα κάτσει και να σε. Καταλάβατε. Και μιλάμε τώρα για σπίτια. Μα κάτι σπίτια, μα κάτι τρόγλε, κάτι με φούλη γρασία. Καλά, έχω τραβήξει εγώ με υγρασίε που δεν κάνουν ποτέ απεντομώσεις, που δεν ανάβουν ποτέ θέρμανση, που παραβιάζουν το χώρο σου. Έχουμε και κάτι τέτοιες ιστορίες που θα πάθετε σοκ. Πάμε λοιπόν να δούμε τις δικές σας παράλογες ιστορίες που πραγματικά... Αχ! Λοιπόν... Έτο 2016 Αθήνα. Σπίτι δεκαετία 70-80, περιστέρι, περίπου 60 τετραγωνικά και μπάνιο κάτω από τη σκάλα του κοινόχρηστου διαδρόμου. Ωραία, ξεκινάει αυτό. Μου είχαν πει ότι αν σκύψω λίγο το κεφάλι μου, χωράω να κάνω όρθια μπάνιο και αυτό προς το παρόν γιατί θα έφτιαχναν μέσα στη χρονιά το χώρο που ήταν για μπάνιο μέσα στο σπίτι. Όταν τους είπα ότι θα πρέπει ουσιαστικά να βγαίνω από το διαμέρισμα για να πάω στο μπάνιο μου, είπαν μην ανησυχείς. Τρία διαμερίσματα είναι όλα και όλα. Απέναντι ακριβώ ήταν η τζαμένια είσοδο του κτηρίου ενίκιο 350 ευρώ. Καλά, πόσες ιστορίες έχω ακούσει από σπίτια που ήταν, είχαν κάτι, ξέρω εγώ, δωμάτια, μπάνια, τα οποία ήταν τόσο μικροσκοπικά. Εγώ το πιο αστείο πράγμα που είχα δει ήταν ένα σπίτι, το οποίο ήταν. Διαμέρισμα, το οποίο ήταν τριόρφο, δεν ήταν κάτι λούξ, μην νομίζετε. Ήταν παράλογα τριόρφο, γιατί ο κάθε όροφο ήταν ένα μικρό δωμάτιο. Και, ε, και θυμάμαι ότι η κουζίνα ήταν. έπρεπε να σκύβει για να σε μέσα. Το 2018 ήταν να ξεκινήσω να σπουδάζω στην Αθήνα και έχω δύο τρανταχτέ εμπειρίε από σπίτια που είχα κοιτάξει. Στο πρώτο βρωμούσε απίστευτα η τουαλέτα, ιού και ισχυριζόταν ότι θα φτιάξουν το πρόβλημα πριν μπει άτομο στο σπίτι. Επίση ήταν πολύ σκοτεινό γενικότερα, με εξαίρεση μόνο έναν χώρο. Στο δεύτερο που ήταν από αυτά τα σπίτια που βρίσκονται στην ταράτσα και ουσιαστικά και έχουν σαν μπαλκόνι αυλή ουσιαστικά όλο αυτόν τον χώρο, δώμα δηλαδή. Ε, υπήρχαν επίση αρκετά θέματα. Αρχικά η ροφή ήταν από ένα μεταλλικό υλικό και όχι κανονική, και σε κακοκαιρία πιστεύω ότι θα ήταν απέσιο αυτό. Εκτό αυτού υπήρχε πόρτα για την ταράτσα και στο τέλο τη σκάλα, οπότε ήταν εύκολο και για άλλα άτομα να πάνε εκεί και μειωνόταν αρκετά η αίσθηση ιδιωτικότητα. Ναι, γιατί τα δώματα δεν είναι σαν να είναι σπίτια, δηλαδή τα κάνουν σπίτια προφανώ. Ε, Αδείλωτα φυσικά για να πάρουν λεφτά από τον κόσμο, αλλά πέρα από το ότι συνήθω είναι ψηλά και έχουν αυτό τον τεράστιο χώρο, ε, δεν είναι. Πραγματικά, με τα ράτσα μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Τέλο, το χειρότερο, ο ιδιοκτήτη φαινόταν περίεργο και επέμενε ότι θα έρχεται εκείνο να παίρνει τα τα ενίκια από εμένα. Έχω την εντύπωση ότι με κοιτούσε περίεργα και σαν προστίκη σε αυτό ήταν τουλάχιστον 60 χρόνων τότε. Όχι ότι αν ήταν νέο θα δικαιολογούνταν αυτή η στάση, αλλά το να κοιτάζει με αυτόν τον τρόπο ένα άνθρωπο τέτοια ηλικία σε ένα άτομο που με τα βία έχει ενηλικιωθεί το κάνει ακόμα πιο σοβαρό σαν πρόβλημα. Δυστυχώ δεν θυμάμαι τιμέ για τα σπίτια, αλλά αν δεν απατώμε ήταν κλασικέ χαμηλέ σχετικά τιμέ για εκείνο το έτο, μέχρι γύρω στα 300 ευρώ δηλαδή. Οπότε φαντάζομαι ότι με σημερινά δεδομένα θα είναι αρκετά παραπάνω. Καλά, ναι, έχω δει κάτι δώματα τα οποία τα δίνουν επανά, δηλαδή πάνω από 600 ευρώ γιατί σου λένε ότι έχει θέα όλη την Αθήνα και διάφορε τέτοιε βλακίε. Αχ, Παναγία μου. Καλησπέρα. Είχα νοικιάσει το μακρινό 2021 ένα θεό μικρό σπίτι, 22 τετραγωνικά, που έμοιαζε, σε, που έμοιαζε, με ένα διάδρομο χωρί θέρμανση και κλιματισμό στα 310 ευρώ. Καλά, άμα δεν έχει ούτε θέρμανση ούτε κλιματισμό, πώ ζεσταίνεσαι. Πώς. Καλά, όχι βέβαια ότι σε σπίτια που έχουν θέρμανση κεντρική ανάβουν τα καλοριφέρ. Έχω ακούσει και κάτι ιστορίε εκεί. Εκείνο τον καιρό έψαχνα απεγνωσμένα σπίτι λόγω δουλειά και το μόνο που βρήκα σε λογική τιμή ήταν αυτό. Ενημέρωσα τον ιδιοκτήτη ότι πρέπει να φτιάξει του θερμοπομπού, αλλά η απάντηση ήταν δεν έχω λεφτά. Οκ. Okay. Και άλλε φορέ δεν απαντούσε καν στα μηνύματα και τα τηλέφωνα. Έκανα υπομονή μέχρι να βρω καλύτερη δουλειά και να αλλάξω σπίτι, αλλά η κατάσταση έγινε χειρότερη όταν άνοιγα τα ντουλάπια τη κουζίνα και έβρισκα μέσα κατσαρίδε επί ένα μήνα. Τον ενημέρωσα πάλι ότι πρέπει να γίνει απεντόμωση, δεν είχα ούτε δέκα μήνε μέσα και φυσικά αρνήθηκε με αποτέλεσμα να τα πληρώσω εγώ. Η απεντόμωση δεν είναι υποχρεωτική Um, δεν μαγείρευα για ένα μήνα. Έτρωγα κυρίω απ' έξω γιατί είχε χαινόμουν και το μόνο που έκανα ήταν να καθαρίζω την κουζίνα με χλωρίνη κάθε μέρα. Εν κατακλείδη τον 11ο μήνα κατάφερα και έφυγα. Του είπα ότι βρήκα δουλειά εξωτερικό και φεύγω. Μπράβο που έφυγε. Αλλά αυτό το πράγμα που δεν κάνουν απεντόμωση, ειδικά στο κέντρο τη Αθήνα, εγώ δεν θυμάμαι. Σε ένα σπίτι έμενα κάποτε που ήταν πιο κέντρο και είχε πάρα πολλέ κατσαρίδε. Και θυμάμαι κιόλα ότι είχε πιστοποίηση απεντόμωση και πάλι είχε κατσαρίδε. Οπότε, for all I know, μπορεί η πιστοποίηση να ήταν και fake. Μα ζήτησε ταυτότητε για να δει αν είμαστε Έλληνε και φορολογική δήλωση για να δει πόσα βγάζουμε. Δεν μα ήθελε γιατί ο ένα από του δύο δεν είναι Έλληνα στα χαρτιά και δεν θέλει ξένου, ειδικά Αλβανού, γιατί δεν δηλώνουν τίποτα. Αλβανοί δεν είμαστε, αλλά οκ. Okay. Καλά, το ότι σα ρώτησε τι είστε είναι αστείο. Τώρα, αυτό με τη φορολογική δήλωση μου το κάμποση. Και εμένα μου φαίνεται περίεργο, το θεωρώ κατά κάποιο τρόπο παράβιαση των προσωπικών σου δεδομένων ε, αλλά έχει κάποια βάση δηλαδή με σίγουρη ότι εξωτερικό γίνεται αυτό για να ξέρεις μπορεί να εγγυηθεί ότι θα παίρνει τα λεφτά το οποίο είναι αστείο γιατί η Ελλάδα είμαστε και ποιο κάνει κανονική φορολογική δήλωση ε, αλλά άμα κάποιο έχει αυτή την απέτηση πρέπει να, είναι, να, να πρέπει να μπορεί να αντεπεξέλθει και αυτός στα αυτά που πρέπει να κάνει δηλαδή να σου ζητάει τέτοιο πράγμα μετά μη τυχόν και δεν είναι κύριο τα πάντα και να φτιάχνει οτιδήποτε χαλάει κλπ ε, μόνο σε αυτή την περίπτωση το καταλαβαίνω λίγο αλλά δεν ξέρω πως και να έχει είναι άσχημο είναι περίεργο να σου ζητάνε φορολογική δήλωση δεν μου έχει τύχει και δεν θα το έπαιρνα καλά αλλά παράλληλα έχει μια βάση τέλος πάντων ε, από πού να αρχίσω. Δεν μου νίκιασαν σπίτι γιατί ήθελα να ξέρουν αν είμαι ελεύθερη και αν αύριο μεθαύριο θα κάνω παιδιά και θα φύγω. Δεν μα έδωσαν σπίτι γιατί έχω σκύλο και ξέρω αν μπορείτε να τον δώσετε αλλού. Το σπίτι είναι όλο δικό. Άκου εκεί. Ε, πραγματικά για τα σκυλιά έχω ακούσει, έχω ακούσει τόσα πράγματα. Α, νικιάσαμε σπίτι και ο μεσίτη παρέλειψε να πει ότι όλο είναι γυψοσανίδα, χωρί θερμοσύφωνο και ότι παρότι υπάρχουν καλοριφέρ δεν τα ανοίγουν. Αυτό που έλεγα πριν. Ε, λάθος μας που δεν το ψάξαμε πιο εξονυχιστικά αμέτρητα ραντεβού που ζητάνε παράνομα λεφτά μπροστά 5-6 ενίκια και ότι εντάξει θα το πάρει αυτό που μπορεί να τα σκάσει 5-6 ενίκια αυτό πάλι είναι παράνομο ξέρω ότι υπάρχει το νομίζω ένα και ένα το τελικό ας πούμε κάπως έτσι δεν πάει αλλά πέντε ξενίκια μπορεί να σου ζητήσει. Πριν δύο χρόνια έψαχνα σπίτι στην περιοχή Γουδί Ζωγράφου. Εννοείται όλα τρόγλε, αλλά ένα συγκεκριμένο εννοείται χωρί ανακαίνιση, παλιά κουφώματα, αλλά ήταν τόσο μικρό που συζητούσαμε ότι για να ανοίγει η πόρτα τη κουζίνα αρκετά ώστε να μπορεί να περάσει ένα άτομο, θα έπρεπε να βάλω ένα μικρό, μικρό ψυγιά και 350 ευρώ το ενίκιο, 25 τετραγωνικά max. Στου ζωγράφου έχω δει ότι πραγματικά τα σπίτια είναι όλα αρχαία και έχουν κάτι τιμέ. Εγώ είχα δει 500 και πάνω, δηλαδή, και μόνο που μου λε 350 μου κάνει εντύπωση. Ε, Έμενα ζωγράφο, όταν σπούδαζα. 350 ευρώ για 25. Ρε, τι είναι 25 τετραγωνικά. Ποιο άνθρωπο μπορεί να μένει σε 25 τετραγωνικά. Εμένα χθε μου σκίστηκε ο σωλήνα τη βρύση τη κουζίνα και πλημμύρισε όλο το σπίτι. Παίρνω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη και μου λέει με περίσχεια αναισθησία. Ε, σαπισμένα είναι αυτά. Ωραίο. Μιλάμε για μια επιπλωμένη γκαρσονιέρα ισογείου στο κέντρο, 430 ενίκιο. Εν τω μεταξύ δεν δουλεύει τηλεόραση και το πλυντήριο βγάζει θέματα. Και εγώ έμενα σε ένα σπίτι κάποτε που ήταν και καλά στην τιμή μέσα το ότι είχε πλυντήριο πιάτων. Το πλυντήριο πιάτων δεν, δουλεύε, δεν δούλεψε ούτε μία ούτε μισή φορά. Και όταν την πρώτη φορά προσπαθήσαμε να το βάλουμε να δουλέψει, έπεσε ο γενικό, δηλαδή είχε πρόβλημα. Και όταν το λέγαμε το ιδιοκτήτη, ήταν σε φάση: Ναι, ναι, τώρα, τώρα θα το φτιάξουμε. Πραγματικά έμεινα δεν ξέρω πόσα χρόνια εκεί. Δεν δούλεψε ούτε μία φορά. Κακός, κακός, δεν πίεσα. Είχα πάει να νοικιάσω ένα διαμέρισμα στην Πάτρα το 2019, όσο ακόμα οι τιμές ήταν πιο χαμηλά. Και ένα από αυτά που είδα όταν μπήκα μέσα Πήρα μια ανάσα και απλά έκανα αναστροφή και βγήκα τρέχοντα γιατί δεν μπορούσα να ανασάνω. Σίγουρα κάτι είχε ψοφήσει εκεί μέσα. Καλά, τι φάση. Δείχνουν τα σπίτια και τα δείχνουν με βρώμα. Τι... Μια φορά είχα δει ένα σπίτι το οποίο ήταν γεμάτο κατσαρίδε. Νεκρέ κατσαρίδε. Και σκέφτομαι ότι δεν πήγε αυτό ο άνθρωπο. Δεν θυμάμαι αν ήταν ή τι ήταν. Αλλά ξέρει ότι θα δείξει ένα σπίτι. Το, το, λιγότερο που μπορείς να κάνεις είναι να μαζεύσει τις κατσαρίδες από κάτω. Πω, πω, Από την άλλη, καλό είναι να τις βλέπεις για να ξέρεις ότι θα έχει κατσαρίδες και να ξέρεις τι να περιμένεις. Νοικιάζω διάρρη σε κεντρικό σημείο 450 ευρώ. Το σπίτι είναι παλιό, αλλά αναγκάστηκα να υποχωρήσω σε κάποια πράγματα, διότι δεν έβρισκα κάτι καλύτερο. Το θέμα είναι ότι οι διοκτήτες δεν ανέφεραν κανένα πρόβλημα με το σπίτι και ήταν η πρώτη φορά που νοικιάζω, οπότε δεν ήξερα τι πρέπει να προσέξω. Με το που πήρα τα κλειδιά, ανακάλυψα ότι η κλειδαριά δεν κλειδώνει από μέσα. Υποθέσαμε ότι είχε μπει μπογιά που είχαν βάψει τα πάντα μέσα στο σπίτι, μέχρι και την πόρτα οι διοκτήτε μόνοι του. Ζήτησα από την ιδιοκτήτρια να το αλλάξει άμεσα, μια και είχα πληρώσει την προκαταβολή και ήθελα να μείνω, εκείνη δοκίμασε με ένα σπρέι να την ανοίξει, το οποίο εννοείται δεν έκανε τίποτα. Με τα πολλά για να μην φέρουν κλειδαρά, άνοιξε ο άντρα τη την κλειδαριά και έβγαλε ένα κομμάτι ξύλο από μέσα, το οποίο υποτίθεται ότι δεν γνώριζαν. Όταν χρειάστηκα υδραυλικό, γιατί έσταζαν οι σωλήνε, ήρθε πάλι ο άντρα τη να το φτιάξει. Και αρνούνται να φέρουν υδραυλικό. Δεν τα κατάφερε όμω. Αυτή την εβδομάδα άναβα το θερμοσύφωνα και μύριζε καμένο. Καλά, αυτό είναι σοβαρό. Και το άλλο σοβαρό είναι, αλλά αυτό είναι άμεσα επικίνδυνο. Ε, αλλά με έγραψαν πάλι και ήρθε να το δει αυτό. Πόρε φίλε. Παρίστανε ότι δεν βλέπει όσα ισχυριζόμουν, ούτε μύριζε το καμένο, και εγώ επέμενα οριακά έκλεγα για να φέρει ηλεκτρολόγο, πράγμα που δεν έκανε. Όταν νίκιασα το σπίτι, ανέφερε ότι ο ίδιο είχε αλλάξει τον πίνακα και τον είχε φτιάξει. Ωραίο. Μπράβο, καθόλου επικίνδυνο. Γενικά κάνω υποχώρηση στο ότι το σπίτι είναι πολύ παλιό, με υγρασία και παράθυρα που δεν είναι ασφαλή, αλλά δεν μπορώ να ανοιχτώ την κοροϊδία, επειδή είμαι μικρή και νομίζουν ότι δεν θα αντιδράσω ή θα χρεωθώ εγώ τι επισκευέ για το σπίτι του. Τι επισκευέ δεν τι πλήρωσα εγώ, εννοείται, αλλά δεν σταμάτησα να του ενοχλώ μέχρι να διορθώσουν τι βλάβε. Καλά έκανε, γιατί δεν μιλάμε και για μικροβλάβε, μιλάμε για πολύ σοβαρέ, όπω το ότι δεν κλείδωνε η πόρτα και μύριζε καμένο ο θερμοσύφωνα. Πρέπει όντω να. πιέζει πολύ πάρα πολύ. Γιατί είναι υποχρεωμένη στο κάτω-κάτω. Μικρή ιστορία. Είμαι φοιτητή εκτό μόνιμη κατοικία των γονιών μου, οπότε έψαχνα σπίτι σε διαδικτυακέ αγγελίε, κυρίω στα χανιά Κρήτη όπου σπουδάζω. Οι τιμέ είναι πολύ τσιμπημένε. Εκεί όμω που πέθανα στα γέλια και νευρίασα ταυτόχρονα, ήταν μια αγγελία που έλεγε Φοιτητικό σπίτι στο κέντρο των χανίων 17 τετραγωνικά, 350 ευρώ το μήνα. Εντάξει, μετά από αυτό λέω στους γονεί μου το αποφάσισα, θα κοιμάμαι σε σκηνή. Ε, ζέστη έχει στην Κρήτη, <laughs> γενικά οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ 350 με 600 ευρώ για φοιτητικά σπίτια. 17 τετραγωνικά. 17, πώς μπορεί καν να υπάρξει 17 τετραγωνικά σπίτι, μόνο είναι κάποια αποθήκη που μετά αποφασίζουν να την κάνουν σπίτι. 17 τετραγωνικά. 17. Τα κελιά της φυλακής Σίγουρα είναι μεγαλύτερα. Αχ, κάτι υπέροχο. Καλό για πληροφορίε ενό σπιτιού που με ενδιαφέρε να τον νοικιάσω. Σηκώνει το τηλέφωνο μια γυναίκα. Παρακαλώ, ρωτάει και τη απαντάω όπω ενδιαφέρουμε για το σπίτι κλπ. Και και με ξαναρωτάει με έντονο ύφο. Από πού είσαι, από Αλβανία τη απαντάω. Και εγώ και απλά το έκλεισε με το που λέω Αλβανία. Υπέροχο, σωστά. Υπέροχο. Πραγματικά υπέροχο. Όταν νίκιασα για πρώτη και τελευταία φορά το σπίτι που ήμουν φοιτητή, είχα έναν μαλάκα σπίτι ο οποίο ουσιαστικά ήθελε να πληρώνει νίκιο, αλλά να μένω σε ξενοδοχείο. Δεν ήθελε να κουμπώ του τείχου, ούτε είχα, όπω έλεγε, το δικαίωμα να βάλω, ούτε αφήσαμε ζηλοτέι. Τι λέει, ρε, μεγάλε. Έλεγε κάθε φορά που ερχόταν, τρει ή τέσσερι φορέ δηλαδή, ότι το σπίτι ήταν πάντα βρώμικο και πω θα έπρεπε να φέρει συνεργείο για να το καθαρίσει όταν με το καλό φύγο, το οποίο ήθελε να μου το χρεώσει κιόλα. Την τελευταία φορά δεν άντεξα και το είχα κάνει πραγματικά ένα λάμπι, αφού είχα περάσει όλη την μέρα καθαρίζοντα μέχρι και τι τελευταίε λεπτομέρειε και εκείνο άρχισε πάλι τα ίδια. Έκανα δύο μικρέ ζημιέ του στυλ να σπάσει ένα πιαστράκι και εκείνο πήγε να μου το χρεώσει 50 ευρώ, ενώ το είχα βρει στο τζάμπα περίπου 1 ευρώ. Ήταν πάντα αγενή και μου μιλούσε σαν εγκληματία. Μια μέρα του είπα πω αν μου ξαναμιλήσει έτσι θα του πάω στο κεφάλι, αφού ήμουν τουλάχιστον 20 πόντου ψηλότερο και 50 κιλά βαρύτερο. Εκείνο μιλούσε πάλι απότομα. Έφτασα σε σημείο να του δίνω τα λεφτά στο χέρι και να μην του μιλάω καθόλου, πέρα του να ζητάω την απόδειξη πληρωμή. Έχω πραγματικά τόσε ιστορίε μαζί του που για να τι πω δεν πρόκειται να πιστέψετε. Σε πιστεύουμε, σε πιστεύουμε, νομίζει. Ο τύπο είχε νομίζω τέσσερα διαμερίσματα που νίκιαζε και αν τον έβλεπε στον δρόμο ήταν σαν το τελευταίο μπατήρι. Συχαμένο. Όταν πήρα το πτυχίο, δεν τον ενημέρωσα καν. Του έστειλε ένα μήνυμα στο Viber ότι άφησα τα κλειδιά στο πρακτορείο του λεωφορείου να πάει να τα πάρει και τον έκανα μπλοκ. Δεν ξέρω αν ζει, αν πέθανε. Πάντω το εύχομαι από ψυχή να μην τον πετύχω μπροστά μου γιατί δεν θα δείξω πάλι χαρακτήρα. Δηλαδή, τι φάση το να, το να μην μπορεί να βάζει ούτε ζηλοτέιπ. Έχω ακούσει στο εξωτερικό να είναι παράλογοι οι ιδιοκτήτε και να μην σε αφήνουν να κάνει τρύπε καν στον τοίχο. Αλλά νομίζω ότι πάλι υπάρχει νόμο για αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να συζητήσει πριν βάψει το σπίτι. Ε? Βασικά, είναι υποχρεωμένοι να στο παραδίδουν φρεσκοβαμένο. αλλά μέσα ή θε να αλλάξει χρώμα στον τοίχο πρέπει να το συζητήσει. Ε, φυσικά για τρύπε στους τοίχου. Προφανώ μπορεί να κάνει, τι λέμε τώρα. Ε, σοβαρές Σοβαρέ αλλαγέ, όπω το να κάνει ανακαίνιση το μπάνιο ή κάτι τέτοιο, πρέπει να τα συζητήσει. Αλλά αυτό με το σιλοτέιπ πρέπει να του πει. Τι να του πει. Φοιτητή Θεσσαλονίκη. Όντα φοιτητή, δεν έχω πολλά χρήματα στη διάθεσή μου. Άρα, πρόπερσι, όσο έψαχνα για σπίτι, κοιτούσα να είναι οικονομικό. Οπότε, το καλύτερο που βρήκα ήταν ένα υπόγειο. Σε... Αυτά τα υπόγεια. Σε άθλια κατάσταση, υγρασία μουχλα, δυσοσμία, ελλειπή εξαερισμό. Ε, δεν έχω μείνει ποτέ σε υπόγειο, αλλά έχω δει αγγελίε που φαίνεται, α πούμε, ένα σπίτι τέλειο και λε: Α, τέλειο σπίτι, ε, ολοκένουργιο κλπ. Το έβγαλαν βράδυ φωτογραφία που του πάει το μυαλό στην υπόγειο και μετά βλέπει τα χαρακτηριστικά και λέει: Υπόγειο και λε: Α, κατάλαβα η ε, γρασία μουχλα δίσω μία ελπίζει εξαρισμό στα 200 ευρώ. Αφού έβγαλα ένα χρόνο εκεί πέρα, πέρυσι άρχισα να ψάχνω για κάτι καλύτερο. Οποιοδήποτε σπίτι ήταν στο κέντρο και δεν ήταν υπόγειο, είχε 300 ευρώ συν. Έψαχνα απελπισμένο για οτιδήποτε και περίπου μετά από δύο εβδομάδε ψαξίματο βρήκα ένα σπίτι στο κέντρο σε όροφο. Σε όροφο! Υπάρχουν ακόμα σπίτια σε όροφο στο κέντρο σε 280. Ωστόσο, αυτό το σπίτι είναι κυριολεκτικά το πιο μικρό σπίτι που έχω μπει ποτέ μου στα 16 τετραγωνικά. Όσο περνάνε τα μηνύματα, βλέπω ότι γίνεται και μικρότερο σπίτι. Το προηγούμενο ήταν 17 που είχα πάθει σοκ. 16 τετραγωνικά. Δεν μπορεί να το χωρέσει το κεφάλι μου. Αυτό είναι τώρα το σπίτι μου για το υπόλοιπο των σπουδών μου. 280 ευρώ, 16 τετραγωνικά. Δεν δεν στέκει ποτέ. Νίκιαζα κάποτε ένα σπίτι φοιτητικό, κέντρο Θεσσαλονίκη, στούντιο βασικά, και είχαμε τόσο σοβαρό θέμα με τι κατσαρίδε. Ήταν τόσε πολλέ που κατέληξα να κοιμάμαι το βράδυ με κουβέρτε. Γιατί κυκλοφορούσαν καμιά 13. 13, 13 που τι έβλεπα στου τοίχου. Έλα. Σκέψε το στούντιο ήταν 18 τετραγωνικά. <laughs> δεν μπορώ, ρε, δεν μπορώ να ακούγεται τετραγωνικά με το ένα μπροστά. Επίση, βγαίναν από τα σιρτάρια με τα ρούχα μου τα εσόρου τα εσώρουχά μου και τέλο πετούσαν από τα ντουλάπια τη κουζίνα. Όταν έφυγα στο πατρικό μου και έγινα πεντόμορφη το καλοκαίρι, γύρισα το Σεπτέμβρη, άνοιξα την πόρτα του σπιτιού μου και οι νεκρέ κατσαρίδε κάλυπταν τα δύο τρίτα τη έκταση του σπιτιού. Α, δεν ήξερα με τη μητέρα μου πού να πατήσουμε ώστε να μπούμε σπίτι να αρχίσουμε καθάρισμα. Τρομακτική εμπειρία. Ε, σο... τρομακτική, δεν λε τίποτα. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε, με τι κατσαρίδε. Κοιτάξτε, κατσαρίδε έχει τη πόλη. Νιώθω ότι κάτι, περπατάει μάλλον. Αλλά να μην κάνουν τίποτα για να το προλάβουν αυτό το πράγμα, για να τι εμποδίσουν από το να μπουν. Τουλάχιστον ε, η νεκρέα κατσαρίδα, το να βλέπει νεκρή κατσαρίδα είναι πολύ καλύτερο από το να βλέπει ζωντανή. Ε, και συνήθω νομίζω ότι άμα έχει γίνει απεντόμωση, θα δει κατσαρίδε, απλά θα τι δει νεκρές, Δεν ξέρω. Ευτυχώ το... έχω γλιτώσει από αυτό το πράγμα όταν έφυγα από το κέντρο. Ε, πλήρωνα 200 ευρώ για 30 τετραγωνικά ορίστε 200 ευρώ για 30 τετραγωνικά. Το προηγούμενο άτομο πλήρωνε 280 για 18. Το σπίτι ήταν καινούριο, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Αφού έλειξε το συμβόλαιο, μου είπαν ότι θα αυξήσουν το ενίκιο στο 280. Α, μ, καλή ώρα. Οπότε εννοείται ξεκίνησε η διαδικασία τη μετακόμιση και έβρεση καινούριου σπιτιού. Μην τα πολύ λόγο ότι πα μου είχε δώσει προθεσμία την τάδε ημερομηνία για να πάω να διώσω το σπίτι. Όμω λόγω διάφορων γεγονότων καθυστέρησα να πάω με αποτέλεσμα να μπει στο σπίτι με όλα μου τα πράγματα μέσα, να το διακοσμήσει με τα πράγματα μου, να το καθαρίσει και να, να το ανεβάσει σε διάφορε sites αγγελιών με φωτογραφίε που φαίνονται όλα μου τα πράγματα. Εννοείται δεν με ενημέρωσε ποτέ γι' αυτό. Έχω και κάποιε άλλε ιστορίε που οι ιδιοκτήτε μπήκανε μέσα στο σπίτι το οποίο είναι τόσο παράνομο. Τραγικό. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι μπορεί να κάνει. Υπάρχει κάποιο σύλλογο προστασία ενοικιαστών. Δεν ξέρω πολλά περί αυτού. Ε, θα σα βάλω πληροφορίε από κάτω, γιατί το πέτυχα κάπου εκεί που διάβαζα. Έστω να κάνει μια ερώτηση. Λοιπόν, πολύ σύντομα, ζωγράφου, μια εξωφρενική, 500. Αν θυμάμαι καλά, ο okay, Κέι Τέταρτο όροφο, αλλά σπίτι παμπάλεο και θέμα με κατσαρίδε. Αλλά νομίζω ότι το πιο επικό ήταν όταν ήθελα να το πουλήσει και μα έδιωξε και μέχρι να φύγουμε, ερχόταν στο σπίτι για να βγάλει φωτογραφίε στο σπίτι με τα πράγματά μα μέσανε. Και δωράκι, του υποψήφιου αγοραστέ, χωρί να ενημερώσει βεβαίω για τα άτομα αυτά. Μουσείο, όπω κατάλαβε. Αυτό το έχω ακούσει κι εγώ. Είχα δει ένα σπίτι και μου είχαν πει ότι. Οκ, okay, πόσο θες να μείνεις εδώ, γιατί άμα θες πάνω από χρόνο, μετά θα αρχίσουμε να ερχόμαστε, να, επειδή θα θέλουμε να το πουλήσουμε, να βγάζουμε φωτογραφίες όσο θα είστε μέσα. Βέβαια, όταν σε ενημερώνουν από πριν, έχει κάποια βάση. Εντάξει, το να μη σε ενημερώνουν ή ακόμα χειρότερα να μπουν μόνοι του και να βγάλουν φωτογραφίε τα πράγματά σου. Γεια σου Κωνσταντίνα. Λοιπόν, σύντομα στο ψήτο. Το 2017, καλοκαίρι, μετά τι πανελλαδικέ, είχαμε πέσει στη Θεσσαλονίκη με του γονεί μου για να βρούμε το φοιτητικό μου διαμέρισμα. Εμεί από υπαρχία, σε δικό μα σπίτι, οπότε δεν είχαμε ιδέα από ενίκεια και μεγαλοπόλη γενικότερα. Καλά, εκεί πατάνε να ξέρετε πάρα πολλοί ενοικιαστέ, ε, ε, όχι ενοικιαστέ, πάρα πολλοί ιδιοκτήτε στο μυστικό μα είπαν πω έχουν ένα σπίτι πραγματικό και λεπούρι. Λίγα λεπτά από τη σχολή, σε πολύ καλή τοποθεσία, επιπλωμένο, με θέα σε κήπο και καλή τιμή. Επιτόπου που πήγαμε μαζί με το Μεσίδη να το δούμε. Ε, ήταν σε μια, Στην περιοχή τη Ρωτώντα, σε μια αρκετά περίεργη γειτονιά. Προχωρήσαμε και στην είσοδο τη πολυκατοικία, καθόταν ένα χρήστη που έπαιρνε τη δόση του. Πρώτο σοκ αυτό. Ανεβαίνουμε τι κάλε, το σπίτι ήταν στον πρώτο όροφο, ενώ μα είχε πει τρίτο. Δεν πειράζει, λέμε, θα μπερδεύτηκε. Ναι, σίγουρα θα μπερδεύτηκε. Ε, προχωρήσαμε στο διαμέρισμα, το οποίο μόνο και αλεπούρι δεν ήταν. Τα έπιπλα σάπια και αρκετά παλιά και μια περίεργη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα μούχλα σε συνδυασμό με φαγητό. Είχε και ένα μικρό μπαλκονάκι που έβλεπε στον ακάλυπτο χώρο, αλλά επειδή είχε κάτι γλάστρι στο χώρο αυτό, το λέγανε κήπο. <laughs> το μπάνιο σε διαστάσει ένα επί ένα. Στην ουσία ήταν βεσέ με ένα τηλέφωνο του γέρα πάνω από τον νεροχήτη. Και όταν ρώτησα πού θα χωράω να κάνω μπάνιο, η απάντηση του μεσίτη ήταν Μπορεί να κάθεσαι στη λεκάνη και να λούζεσαι με το κεφάλι προ τα κάτω. Γιατί εκτό των άλλων ήταν και χαμηλοτάβανο, αφού υπήρχε πάνω πατάρι. Αυτό όμω που μα σώκαρε ανεπανόρθωτα ήταν ότι εμφανώ το διάστημα εκείνο έμενε κάποιο στο σπίτι, αφού στην ερωχή του υπήρχαν άπλυτα πιάτα, οι καναπέδε ήταν ξέστρωτοι και το υμνοδομάτιο για κάποιο λόγο δεν το άνοιγε ο τη. Εκοιμότανε πιθανότατα ο προηγούμενο. Ε, μετά από πίεση μα εξήγησε πω εκείνη την ώρα κοιμόταν. <laughs> <laughs> κοιμόταν ο. Oh, Μισό-μισό. Ότι κοιμόταν ο τωρινό ένικο μέσα, γι' αυτό ήταν κλειστό. Εμεί δεν ξέραμε τίποτα. άρον άρων-άρων. Η τιμή στα 400 ευρώ. 400 ευρώ και σου λένε να κάθεσαι στην τουαλέτα για να πληθεί, για να κάνει μπάνια. Χωρί λογαριασμού και τα σχετικά. Αυτή ήταν η χειρότερη εμπειρία, αφού ήταν και η πρώτη εμπειρία γενικά που είχα και εγώ και οι μου σπιτιού. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω, δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Δεν ξέρω πώ γλίτωσα και δεν πήγα στο Δαφνί. Είχα μια σπιτονικοκύρα, μανιακή με την καθαριότητα. Όταν λέμε μανιακή, εννοούμε για τρέλα μεγάλη. Μου χτυπούσε τα κουδούνια κάθε μέρα, κάθε φορά που έβγαινε έξω. Το πρωί, όταν έφευγε για την εκκλησία, μου χτυπούσε τα κουδούνια για να μου πει να καθαρίσω ένα σημάδι που είχε έξω μου. Όταν γύριζα από την εκκλησία, μου χτυπούσε πάλι. Και αν δεν με έβρισκε, με έπαιρνε τύλι για να μου πει ότι τη Δευτέρα πρωί θα έρθει η κυρία που καθαρίζει το σπίτι και να βγω κι εγώ να καθαρίσω τα εξώφυλλα του σπιτιού μου. Ήθελα να καθαρίζω τα εξώφυλλα του σπιτιού μου δύο φορέ. Τι είναι τα εξώφυλλα. Δύο φορέ τη βδομάδα εννοούσε εξώφυλα παραθύρια. Α, ah, τα τέτοια τα παντζούρια. Mm, Καλά. Ε, παίζει να έχω καθαρίσει παντζούρια στη ζωή μου, μία φορά. Και. Ε, Όπω δεν έπρεπε, το πασόρι. Ε, και μπαλκονιού ή το παραθυράκι τη τουαλέτα, συν την πόρτα. Μιλάμε για παράνοια. Αυτή έμενε από πάνω, χείρα, 75 άρα, κοτσονάτη. Μέχρι και όταν έκανα μπάνιο, ερχόταν και μου χτυπούσε από το παραθυράκι τη τουαλέτα και μου έλεγε να τι ανοίξω άμα τελειώσω. Τη έλεγα θα κάνω μία ώρα, μου έλεγε θα περιμένω και περιμένω στο τραπεζάκι στην είσα για να τι ανοίξω να μπει μέσα, να δει αν είναι καθαρά. Όταν έμπαινε μέσα, εννοείται ότι άνοιγε ντουλάπια, ντουλάπε και μου έλεγε: Αν λείπω ταξίδι, να μην αφήνω κλείνω, να κλείνω τις Να μην αφήνω κλειστέ τι ντουλάπε γιατί θα μυρίζουν, αλλά να τι αφήνω ούτε τελώ ανοιχτά. Αν έλειπα πάνω από δίημερο, με έπαιρνε τηλέφωνο να με ρωτήσει τι γίνεται, που είμαι και ότι δεν μπορεί να μένει τόσε μέρε κλειστό στο σπίτι. <laughs> μου χτυπούσε τα κουδούνια τουλάχιστον πέντε φορέ κάθε μέρα για να μου πει να καθαρίσω. Και το μεταξύ στο σπίτι μου ήταν πεντακάθαρο. Μόνο που θυμάμαι τι ανεχόμουν, θέλω να με μουτζώ. Το πιο κορυφαίο που μου είχε πει είναι να μην παραγγέλνω κάθε μέρα καφέ. Παραγγέλνω κάθε μέρα από συγκεκριμένο καφέ, γιατί δεν θα έχω λεφτά να τη δώσω στο τέλο του μήνα. <laughs> Έγινε το κορυφαίο και τότε τη έκανα ένα χουνέρι που θα το, θυμάμαι όλη... θα το θυμάται σε όλη τη τη ζωή. Δεν είχαμε συμβόλαιο, δεν έκοβα αποδείξει και επίση δεν είχαμε συζητήσει ποτέ το θέμα κατοικίδιο. Εγώ είχα βρει ένα μωρό γατάκι στα πρόθυρα να πεθάνει και το μάζεψα να το φροντίσω. Είχα κήπο προσωπικό περιφραγμένο και όταν έλειπα στη δουλειά εκείνη πήρε το μου και μου το Μου το έβγαλε στο δρόμο. Μου είπε ότι δεν θέλει ζώα και τη έκανε για πρώτη φορά φασαρία, λέγοντά τη με ποιο δικαίωμα. Ρε, πήρε, πήρε, το ζώο και το βγάλε στο δρόμο. Για το επόμενο τρίμηνο έψαχνα άλλο σπίτι για να μην τα πολυλογώ, γιατί δεν την άντεχα. Άλλο όμω πριν φύγω, τη άφησα ένα δωράκι 2.800 ευρώ τηλέφωνο κλήση εξωτερικού. Ε, καλά τώρα αυτό. Δεν θα το επικροτήσω, αλλά άφησε το γατί στο δρόμο. Εγώ φιλόλογο σε φροντιστήριο, ο σύντροφό μου στρατιωτικό στα μέγαρα. Ψάχνουμε στο περιστέρι κάποιο διάρι ή έστω πιο μεγάλη γκαρσονιέρα. Βρίσκουμε σε πολυκατοικία 40 ετών, διάρι στον τρίτο όροφο, υποτίθεται πλήρω ανακαινισμένο. Ο τείχο σε μπάνιο και σαλόνι, φουλ κατάμαυρο από την υγρασία και κομμάτια να πέφτουν. Σε ερώτησή μα, αν πρόκειται να κάνει έστω ένα βάψιμο, μα απαντά γιατί καλέ, τι έχει ο τείχο, τη 600 ευρώ. Εν μεταξύ, ένα πάρα πολύ συχνό φαινόμενο των σπιτιών στην Αθήνα, ξέρω εγώ. Είναι η υγρασία η γρασία που φαίνεται κιόλα. Δηλαδή, υπάρχει υγρασία που τη μυρίζει και υπάρχει υγρασία που τη βλέπει, γιατί μαυρίζουν οι τείχοι, τα έπιπλα τη κουζίνα από πίσω κλπ. Ε, πολλοί βάφουν τα σπίτια και την κρύβουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, αν έχει μαυρίσει ο τείχο, τον βάφουν και μετά θα πα εσύ να μείνει και θα εμφανιστεί μετά από λίγο και surprise surprise θα φταίει εσύ, θα λένε. Αλλά το ότι κάποιοι δεν ασχολούνται καν με αυτό. Στη δική μου περίπτωση. Ε, είχα παρατηρήσει ένα μαύρο σημάδι και είχα ρωτήσει τι είναι αυτό και μου είχαν πει ότι είναι από μια γλάστρα από πάνω και εγώ το πίστεψα. Δεν ήταν από γλάστρα. Το σπίτι είχε πρόβλημα υγρασία. Ε το οποίο δεν το δέχονταν κιόλα. Πριν από 13 χρόνια στη Ρόδο, πήγαμε να δούμε το σπίτι ενό τύπου για να τον νοικιάσουμε δύο γυναίκε. Το σπίτι μια χαρά κομπλέ, λίγο έρημο, ωστόσο ο τύπο ήταν κάπω περίεργο, δεν εξεπέμπε καλή αύρα. Εγώ θα πω, αν κάτι δεν σα κολλάει την αρχή, μην νοικιάσετε. Αυτό ισχύει πραγματικά με τα πάντα. Μια άλλη φορά είχαμε πάει σε ένα σπίτι να το δούμε, όπου στο μπάνιο ήταν παντού σκοτωμένε κατσαρίδε, δεν είχαν κάνει καν τον κόπο να τι μαζέψουν. Προφανώ και δεν μείναμε ποτέ εκεί. Τελευταίο θα πω, όταν ήμασταν φοιτήτρια και πήγαμε να δούμε ένα σπίτι, μα είχε πει ο σπιτινικοκύρη ότι εντάξει, αν κάποιο μήνα δεν βγαίνετε οικονομικά, θα τα βολέψουμε μία η μία, μία η άλλη Υύ, ή και οι δύο, υπονώντας πληρωμή σε είδος. Oh my God. Oh my God. Κάνω συμβόλαιο για ένα σπίτι και πρόκειται να μείνω δύο μήνε αργότερα. Μετακομίζω και παίρνω τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη. Καλημέρα, μόλι έφτασα στο σπίτι και δεν υπάρχουν έπιπλα. Μου το έδινε επιπλωμένο. Ναι, το ξέρω, τα χρειάστηκε η κόρη μου και τα πήρα. Ρε, Τι, τι, τι συμβαίνει. Το σπίτι χρειάζεται βάψιμο και να φτιαχτεί ο θερμοσύφωνας. Ναι, ναι, κάνει ό,τι θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. <laughs> είναι τόσο... Αξιολύπητο που είναι αστείο. Το σπίτι δεν είχε ντουζιέρα. Είχε απλά μια βρύση δίπλα στη λεκάνη. Είναι απίστευτο το πώ μου έχετε στείλει το συγκεκριμένο πράγμα. Ο χώρο του μπάνιου ήταν ακραία μικρό και στενό, ενώ δεν υπήρχε κάποιο χώρισμα και τα νερά έβγαιναν σε όλο το μπάνιο και στο σαλόνι όταν πλενώσουν το σπίτι αυτό 25 τετραγωνικά, 400 ευρώ. Ξέρετε τι θέλω. Θέλω κάποιο που έχει τέτοιο σπίτι να μου στείλει μια φωτογραφία, όχι για να την ανεβάσω ή κάτι τέτοιο, μόνο και μόνο για να δω πώ είναι αυτά τα μπάνια. Είχα πάει μια φορά, είχα πάει, είχα πάει, δει μια, είχα πάει, πάει, δει μια φορά, τέλο πάντων, ένα διαμέρισμα που στην ουσία ήταν το γκαράζ, ήταν οικιαστή και το έκανε διαμέρισμα. Έχω δει κι εγώ ένα τέτοιο σπίτι, που ήταν πραγματικά γκαράζ. Υπάρχουν σπίτια που είναι γκαράζ που τα έχουν κάνει σπίτια... που δεν είναι σπίτια, αλλά ξέρετε... Ε, τα δίνουν στα σπίτια. Υπάρχουν δώματα, ταράτσες, ξέρετε... Που, δωματιάκια που τα κάνουν σπίτια. Υπάρχουν μπαλκόνια που τα κάνουν σπίτια. Και όλα αυτά είναι παράνομα, φυσικά, το καταλαβαίνετε... Το σπίτι που έμενα είχε θέμα μούχλα και δεν ερχόταν να το δει ο Και εν τέλει η μούχλα έφτασε σε τέτοια κατάσταση που τα ρούχα μου είχαν πράσινο κομ... κομμάτι μούχλα πάνω. Και όταν έφυγα από εκεί, τα έπλανα τρει φορέ και ακόμα μυρίζουν μούχλα. Και με, ε... με έφτιαξε ότι εγώ έκανα το πρόβλημα. Ε, έχω βρεθεί ακριβώ στην ίδια ε, αυτό με τα ρούχα είναι τραγικό, γιατί και εγώ είχα σε ένα σπίτι υγρασία στην τουλάπα και θα σα δείξω φωτογραφία από παπούτσι που είχαν φυτρώσει πάνω πράγματα. Και ο ιδιοκτήτη δεν το δεχόταν. Το ρίχνε στη μαγειρική. <laughs> η μαγειρική στην κουζίνα προκαλούσε υγρασία στην τουλάπα στο ύπνο δωμάτιο. Εντάξει. Χελάω, χελάω. Η εμπειρία τη πρώτη ενοικία τη σπιτιού στη ζωή μου όταν έφυγα από τη θαλπορή τη οικογένεια. Νίκιασα ένα διαμέρισμα, τρόγλι, γιάφκα, με σπιτονικοκυρά, μια γυναίκα μεγάλη ηλικία 65-70. Για αρχή πλήρωνα 10 ευρώ παραπάνω από όλου, γιατί το μπάνιο, όπω έλεγε η αφέντρα, ήταν λουξ, καινούργια πλακάκια. Το ρεύμα ήταν με μετρητή που μου έβγαζε το κόστο κάθε μήνα η σπιτονικοκυρά. Η τιμή ήταν η ίδια, είτε έλειπα από το σπίτι ένα μήνα είτε ήμουν εκεί. Και πάμε στο καλό. Τύχαινε να θυμάμαι π.χ. ότι έχω αδειάσει το τασάκι και να γυρίζω στο σπίτι και να βρίσκω στάχτη. Και επειδή δεν πιστεύω στα φαντάσματα, πριν φύγω με άδεια δύο εβδομάδων, να βάλω σημάδια στο σπίτι να δω αν μέσα. Έβαλα ζελοτέιπ στα συρτάρια με τα εσόρουχα για παράδειγμα, και μόλι γύρισα ήταν όλα ξεκολλημένα. Η αφέντρα έμπαινε στο σπίτι, άραζε, μύριζε για κανένα εσόρουχο. <συσχε> Τι να πω τώρα εγώ. Το σπίτι που μόλι νίκιασα, χρειάστηκε να μαζέψω όλα τα παλιά αντικείμενα του παλιού νικάρι, που για ένα μυστήριο λόγο ήταν πάρα πολλά. Ένα πρικιό ολόκληρο. Μάζεψα τα σεντόνια του, φανέλε, εσόρουχα, προσωπικά αντικείμενα, δοντόβουρτσα. Τι φά και ο δοντόβουρτσα. Σφουγγάρι, full set κουζίνα, παπλώματα, χαλιά και άλλα πολλά βρώμικα ιδιαστικά παλιά πράγματα. Και σκέφτομαι πω ίσω πέθανε ή δεν πλήρωνε και το άλλαξαν κλειδαριά, ποιο ξέρει. Πάντω Βγήκα, βρήκα ένα πολύ ωραίο σκαλιστό χειροποίητο κουτί το οποίο και κράτησα για ψυχολογία από ζημίους. Ναι, δεν ακούγεται πολύ. Ακούγεται λίγο μαφιόζικο. <laughs> <laughs> Αυτά ήταν τα μήνυματά σα. Έχω και κάποιε άλλε ιστορίε εδώ πέρα, αλλά δεν μπορώ να τι διαβάσω όλε γιατί θα βγει τεράστια το βίντεο. Ε, Πάντως, η κατάσταση είναι πάρα πολύ τραγική και. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι να πιέζετε πάρα πολύ του ιδιοκτήτε να διορθώνουν τα πράγματα που πρέπει να διορθώσουν. Να ξέρετε τα δικαιώματά σα σαν ενοικιαστέ. Θα σα βάλω εγώ τη links βρω από κάτω σχετικά με τα δικαιώματα και αυτά και τις υποχρεώσεις ε, τι υποχρεώσει φυσικά κλπ. Τι θέλω να πω. Και άμα ψάχνετε σπίτι, να ξέρετε δύο-τρία πράγματα να τα προσέχετε. Όπω α πούμε να πηγαίνετε να μυρίζετε τα ντουλάπια. Γιατί μπορεί όντω να έχει γρασέ το σπίτι για να το έχουν κρύψει επειδή το έχουν βάψει, όπω σα είπα. Αλλά στα ντουλάπια συνήθω δύσκολα θα το καλύψουν, που βέβαια πάλι γίνεται. Να ξεκαθαρίζετε το θέμα με τη θέρμανση. Γιατί το να σου λένε, α πούμε, ότι έχουμε κεντρική θέρμανση και το ανάβουμε κάθε μέρα και μετά να μην το ανάβουν ποτέ, δεν στέκει. Ε, τα ρολόγια πάλι είναι σημαντικό να, έχετε, να μπορείτε να τα βλέπετε. Α, μ, τι άλλο. Α, και προφανώς επειδή υπάρχουν και κάποια καλά σπίτια τα οποία είναι βέβαια μετρημένα στο ένα χέρι, με το που θα βγουν θα τα κλείσουν κατευθείαν. Επομένως, πώς βρήκα εγώ το τελευταίο σπίτι. Έπρεπε να είμαι από πάνω, ξέρετε είναι 5-6-7 sites, ούτε καν 5-6-7, <laughs> 2-3 sites, ε, να έχεις τα, αυτά που σε ενδιαφέρουν και να κάνεις refresh όλη την ώρα. Δηλαδή κάθε μέρα, όλη την ώρα. Το πρώτο πράγμα που θα κάνεις κάθε πρωί, γιατί συνήθως πρωί ανεβαίνουν, είναι να κάνεις refresh, ε, και να, μόνο έτσι παίζει να βρει κάτι, να πάρει κατευθείαν τηλέφωνο, να προσπαθήσει να το δει κατευθείαν. Δηλαδή πρέπει και να παρτήσει δουλειέ και τα πάντα για να μπορέσει να το δει. Μόνο έτσι παίζει να βρει ένα αξιοπρεπέ αξιοπρεπές σπίτι. Αλλά γενικά μακάρι κάτι να γίνει και να αλλάξει αυτή η κατάσταση γιατί είναι τραγική και δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά, δεν ξέρω πού θα φτάσουν και τα ενίκια. Τέλο πάντων, αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Ε, μπορείτε να γράψετε βασικά από κάτω αν έχετε κάποια ιστορία που θέλετε να μείνει ε, και θα... για να βοηθήσετε και άλλους. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας.